όλους σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τους υποψήφιους της Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας Καπανδρητίου και τον υποψήφιο Δήμαρχο κύριο Ρούση που μου έκαναν την πρόταση να σας καλωσορίσω και να πω δύο λόγια. Σας καλωσορίζω σε αυτή τη συγκέντρωση, την προεκλογική συγκέντρωση του συνδυασμού πρώτα ο Δημότης με επικεφαλής υποψήφιο Δήμαρχο τον κύριο Θωμά Ρούση. Αγαπητοί φίλοι, φίλες και φίλοι του Καπανδρητίου, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, θέλω να δηλώσω σήμερα ότι στηρίζω την ομάδα του Καπανδρητίου που συμμετέχει στο συνδυασμό πρώτα ο Δημότης, στο συνδυασμό του κυρίου Θωμά Ρούση. Όλα τα άτομα, όλοι οι υποψήφοι που συμμετέχουν σε αυτό το συνδυασμό είναι άνθρωποι με ήθος, με αξιοπρέπεια, με ένσημα στο ενεργητικό τους, με όρεξη για δουλειά. Στηρίζω αυτά τα άτομα διότι τα πιστεύω τους και τα οράματά τους για το Καπανδρίτη ταυτίζονται με τα δικά μου. Στηρίζω αυτούς τους ανθρώπους διότι σε αυτούς πιστεύω ότι αυτοί θα ενδιαφερθούν για το Καπανδρίτη, αυτοί θα ενδιαφερθούν για να κάνουν έργα στο Καπανδρίτη, αυτοί θα ενδιαφερθούν για να υλοποιήσουν τα έργα που δεν έγιναν και ιδιαίτερα την κατασκευή των ολοήμερων διδακτηρίων 12θέσιου δημοτικού και διθέσιου απογείου. Αγαπητοί φίλοι, όλοι γνωρίζουμε ότι οι εκλογές κρίνουν το έργο της εκάστοτε δημοτικής και τοπικής αρχής. Στο Καπανδρίτη δυστυχώς δεν έγινε κανένα έργο. Στο Καπανδρίτη δυστυχώς ξεχάστηκε, ίσως επειδή είναι ακριτικό, από την απερχόμενη δημοτική αρχή. Και αυτό δεν το λέω εγώ για να κάνω κακή κριτική, αυτό το βλέπετε όλοι σας. Ακόμα και σε αυτό το χώρο που βρίσκεστε, στην πλατεία αυτή που κατασκευάστηκε από την προηγούμενη κοινοτική αρχή που έγινε ανάπλαση με τα μάρμαρα του Διονύσου, με τις πέτρες του Καπανδρητίου, με συντριβάνι, ρίχτε μια ματιά γύρω σας, το συντριβάνι αυτό δεν λειτουργήσε καθόλου τα 3 χρόνια. Το συντριβάνι αυτό είναι όλο βούρκο με χόρτα, είναι εστία μόλυνσης και πιθανόν και προφανώς θα είναι το καταφύγιο των πτηνών και των ερπετών. Αν ρίξετε μια ματιά στο νεκροταφείο θα απογοητευτείτε που με την πινελιά της αρχιτέκτονος Εβίτας Ντάσης έγινε το καλύτερο της περιοχής. Όταν πηγαίνεις εκεί πικραίνεσαι. Όπως γνωρίζετε, το πιο σημαντικό έργο για μια δημοτική αρχή είναι οδοποιία. Έναν δρόμο αφήσαμε χωρίς άσφαλτο, με υποδομή. Ο δρόμος που πηγαίνει στον Αγίο Κωνσταντίνο προς το σπίτι του κυρίου Ιωσήπου και αυτός δυστυχώς δεν ασφαλτοστρώθηκε. Δεν λέω εγώ ότι δεν έγινε κανένα έργο. Το λέει και το ομολογεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. Το γράφει στον απολογισμό του που κυκλοφόρησε πριν από 1 μήνα. Το γράφει σε αυτό το έντυπο που φέρει τον τίτλο «Οδηγός ενημέρωσης». Δεν αναφέρεται κανένα μα κανένα έργο στο Καπανδρίτη. Μόνο σε ένα έντυπο 35 σελίδων περίπου, με μεγάλο μέγεθος, αναφέρεται μόνο στη σελίδα 19 αποπεράτωση του διθέσιου νηπιαγωγείου και στη σελίδα 20 ολοκλήρωση του διθέσιου νηπιαγωγείου. Πρόκειται και για το ίδιο έργο, το οποίο δεν είναι έργο της παρούσης δημοτικής αρχής, είναι έργο το οποίο είχε προχωρήσει από την προηγούμενη κοινοτική αρχή. Αγαπητές φίλες και φίλοι, τον Ιανουάριο του 2011 ενημερώσαμε τον Δήμαρχο
η ομιλούσα με γραπτό ενημερωτικό σημείωμα για όλα τα έργα τα οποία ήταν σε εξέλιξη. Δυστυχώς, θα αναφερθώ μόνο σήμερα, μόνο για τα δύο σημαντικά, δεν έγινε τίποτα από αυτά, προχώρησαν μόνο αυτά που ήταν προς το τέλος. Είχαμε υπογράψει σύμβαση, είχε ολοκληρωθεί κιόλας ο διαγωνισμός και είχε υπογράψει συμφωνητικό για το 5x5 με ποσό 19.800 ευρώ. Δυστυχώς δεν έγινε τα 3,5 χρόνια και τώρα την παραμονή της προεκλογικής περίοδου είδαμε να γίνεται ένα 5x5 χωρίς να γνωρίζω το ποσό, χωρίς να γνωρίζω γιατί έγινε νέος διαγωνισμός. Έρχομαι τώρα στα έργα που αφορούν, θα σταθώ, τα σχολεία. Είχαν εγκριθεί δύο έργα από τον ΟΣΚ, ένα 580.000 για ανακατασκευές σχολικών κτηρίων, που δυστυχώς, ενώ έγινε ο διαγωνισμός, δεν κλήθηκε ο εργολάβος για να υλοποιηθεί το έργο. Ακούστηκαν διάφορα ότι από τους υπευθύνους των σχολείων του Δήμου ότι δήθεν ο ΟΣΚ είχε κλείσει. Ο ΟΣΚ βρίσκεται εκεί, στη Φαβιέρου. Και το πιο σημαντικό, το μεγαλύτερο έργο για το Καπανδρίτη που ήταν η κατασκευή των ολοήμερων διδακτηρίων, όπως ανέφερα, 12θέσιου δημοτικού και νηπιαγωγείου, απαραίτητο για το Καπανδρίτη, δυστυχώς δεν έγινε, ενώ παραδώσαμε το 2010 ολοκληρωμένες τις μελέτες στον ΟΣΚ. Ενώ είχαν εγκριθεί τα χρήματα, 4.700.000, ενώ είχε πάρει απόφαση ο ΟΣΚ για γρηγορότερη κατασκευή να το εντάξει στο ΕΣΠΑ, και δυστυχώς δεν φρόντισε ο Δήμος για να κατατεθούν οι μελέτες στην περιφέρεια, στη διαχειριστική αρχή. Και η ομιλούσα και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων παρακολουθούσαμε και βοηθήσαμε για αυτό το έργο. Περιμέναμε μέχρι τις 29 Μαρτίου του 2014. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Και τότε αποφασίσαμε σαν φορείς, σαν ενεργοί πολίτες, να κάνουμε αίτημα και προς την περιφέρεια και προς τον Υπουργό Υποδομών που υπάγεται ο ΟΣΚ για την υλοποίηση αυτού του έργου. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν πρέπει να χαθεί η προσπάθεια 6 χρόνων της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Δεν πρέπει να χαθούν τα χρήματα που ξοδεύτηκαν. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το μεγάλο έργο του Καπανδρίτιου, που αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ. Έχουμε θετικά μηνύματα και από τον Περιφερειάρχη και από τον Υπουργό. Καλό τον κύριο Ρούση. Καλό τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους και τους επόμενους που θα εκλεγούν, είτε του τοπικού είτε του δημοτικού, να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου και να φροντίσουν να γίνει αυτό το έργο. Η προσπάθεια αυτή από τον Απρίλιο του 2014 μέχρι σήμερα γίνεται από τους φορείς, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, από ενεργούς πολίτες και από την ομιλούσα. Ευτυχώς υπέγραψαν αυτό το έγγραφο και τους ευχαριστώ γι' αυτό υποψήφιοι δήμαρχοι, οι πρόεδροι των συλλόγων του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, οπωσδήποτε, γιατί είναι αυτοί άμεση ενδιαφερόμενοι και αυτοί που έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία, αλλά και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Ευχαριστώ τους διευθυντές των σχολείων, του Νηπιαγωγείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου που υπέγραψαν το κείμενο. Και όπως είπα, και όλους τους υποψηφίους δημάρχους, αυτοί που το υπέγραψαν. Και τους καλώ όλους από τη μέρα την επομένη των εκλογών να φροντίσουμε όλοι μαζί να γίνει αυτό το σχολείο. Διότι αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ. Διότι αν δεν γίνει τώρα, θα χάσουμε το οικόπεδο που είναι από παραχώρηση του Υπουργείου Γεωργίας. Άδικα έγινε το ρημοτομικό, άδικα έγιναν οι εγκρίσεις, διότι δεν είχαμε έναν Δήμο δυνατό, διότι αδιαφόρησε η Δημοτική Αρχή. Πιστεύω στο
πρόγραμμα του κυρίου Ρούση ότι θα βοηθήσει για να γίνουν αυτά τα σχολεία. Θα βοηθήσουν όλοι μαζί και εγώ μαζί, ό,τι χρειαστούν θα είμαι δίπλα τους. Θα ήθελα επίσης να πω και στον υποψήφιο δήμαρχο, έχουμε ένα κληροδότημα. Δεν έγινε 3,5 χρόνια καμία ενέργεια, κανένα συμβούλιο, παρόλα τα καλέσματα, παρόλη τις αιτήσεις προς τον δήμαρχο και προς στο συμβούλιο το που υπήρχε, και κινδυνεύουμε να χάσουμε και τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο, αλλά να χάσουμε και το οικόπεδο το οποίο έχει το κληροδότημα του αείμνους του Κυριαζή στην πλατεία την οποία φέρει το όνομά του. Θα ήθελα επίσης να ενισχύσει ο υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Ρούσης, αλλά και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι τοπικοί σύμβουλοι στην προσπάθεια που γίνεται από ομάδα δημοτών των χωριών, των απομακρυσμένων από το κέντρο του Δήμου, για να διασπαστεί ο Δήμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ό,τι βοήθεια χρειάζεται ο Δήμος, ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρούσης, ο αυριανός, εγώ και το Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαι δίπλα τους. Ξέχασα να σας πω ότι και στον απερχόμενο δήμαρχο η παράγραφος που τελείωνα στα ενημερωτικά μου σημειώματα ήταν «Θα είμαι δίπλα σας για οποιαδήποτε βοήθεια για το καλό του Καπανδρητίου και για το καλό του Δήμου». Όπου με χρειάστηκαν είτε μένα είτε τους συνεργάτες μου δόθηκε η βοήθεια. Αλλά δυστυχώς το μεγάλο έργο το οποίο περιμέναμε δεν έγινε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Και πιστεύω να ψηφίσουμε όλοι σωστά μεθαύριο. Ευχαριστώ.